Οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών και οι υποψήφοι για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ πυκνώνουν τις εμφανίσεις τους όχι μόνο στα συμβατικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε περιοχές που θεωρούν κομβική σημασία για την εκλογή τους. Για το ΠΑΣΟΚ. Προσπαθώντας να πείσουν και τους τελευταίους αναποφάσεις τους να σπεύσουν στις κάλπες, οι υποψήφοι προβάλλουν το δικό τους μήνυμα για τις εκλογές. Με μένα δεν διαχειρίζεται ούτε η ενότητα ούτε η προκύεια, το έχω αποδείξει ήδη σε 2,5 μόλις χρόνια, δηλαδή σχεδόν στο μισό της θητείας μου. Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι μπορεί να επιστρέψει. Γιατί? Το βγάλαμε από τις δύο συμπληγάδες του δικοματισμού. Όταν ανέλαβα, είχε 41 Νέα Δημοκρατία, 32 ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ πια είναι δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό διακυβεύεται την Κυριακή. Ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία και που θα δημιουργήσει τις συνθήκες μιας προοδευτικής κυβέρνησης? Και το δίλημα είναι, θέλουμε ένα κλειστό και φοβικό ΠΑΣΟΚ βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη? Θέλουμε. Έτσι ήταν μέχρι τώρα βούτυρο στο ψωμί. Βεβαίως, όταν παίρνει, όταν 1,5 εκατομμύριο κόσμος δεν ψηφίσει τον κ. Μητσοτάκη. 1 εκατομμύριο κόσμο δεν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ που κατασπαράσετε και εμείς από τα 2,5 εκατομμύρια δεν καταφέρουμε να προσεγγίσουμε αυτόν τον κόσμο, αλλά χάνουμε και 100.000, νομίζω ότι δεν είμαστε μια επιλογή προοπτικής. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη για να έρθει άλλος ένας διαχειριστής, αλλά ποιος θα αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Από όλα τα επιτέλεια, πάντως σημειώνεται εμφατικά πως το πρώτο στοίχημα αυτής της Κυριακής είναι η συμμετοχή που θα καθορίσει και το ποιοι δύο θα περάσουν στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, μόνο για την πρόεδρο, ψηφίζουμε και για την πρωθυπουργό την επόμενη μέρα και αυτή θα είναι σοσιαλδημοκράτησα. Και αν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να δουν μια αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από όλες τις δημοσκοπίες που βλέπουμε, είμαι η μόνη, η δική μου υποψηφιότητα είναι η μόνη η οποία μπορεί αυτό το πράγμα να το εκπροσωπήσει. Κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, την κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ, όλους όσοι πίστεψαν και στήριξαν το ΠΑΣΟΚ. Όλους όσοι θέλουν να δουν ξανά το ΠΑΣΟΚ να κάνει τις πολιτικές υπέρ των πολλών, αλλά και πολίτες οι οποίοι απογοητεύτηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση, αυτή είναι η βάση που την καλούμε να έρθει την Κυριακή να δώσει στήριξη στο ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες καλούνται αυτή τη στιγμή να αποφασίσουν αν θέλουν ένα μοντέλο ηγεσίας το οποίο αποκλείει, το οποίο λειτουργεί μόνο με κλίκες, ή αν θέλει ένα μοντέλο ηγεσίας που θα κάνει κάτι. Το ΠΑΣΟΚ ανοιχτό, σύγχρονο, συμπεριληπτικό. Αυτό εκφράζω, το όλον σωστό, ΠΑΣΟΚ, καταλαβαίνω. Όχι την ομάδα μου. Η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ανάδειξης Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ξεκινά στις 7 το πρωί της Κυριακής 6 Οκτωβρίου. Και τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα θα βγουν 2 ώρες περίπου μετά το πέρας της διαδικασίας.